Είμαι συμβασιούχος νοσηλευτής και εργάζομαι στο νοσοκομείο Σωτηρίας σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Θέλω να σας περιγράψω τη βίωσα τις τελευταίες 24 ώρες ως εργαζόμενος του ΕΣΥ. Πρώτον, στο χώρο της μονάδας επικρατούσαν συνθήκες πολικού ψύχους, μιας και η θέρμανση δεν λειτουργούσε. Δεύτερον, οι ασθενείς αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έμειναν νηστικοί, μιας και λόγω του χιονιά το φορτηγό με το φαγητό δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στον προορισμό του. Επίσης, το προσωπικό το οποίο είχε μείνει σε βάρδια από το προηγούμενη μέρα το πρωί, χρειάστηκε να κοιμηθεί εδώ, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, χρειάστηκε να κοιμηθεί εδώ και δόθηκαν δωμάτια σε κλινικές, οι οποίες ήταν και αυτές παγωμένες. Κοιμηθήκαμε λοιπόν σε χώρους χωρίς θέρμανση, με 2 και 3 κουβέρτες. Ύπνος, 5 ώρες το πολύ, για να πιάσουμε πάλι βάρδια. Αυτά σε απάντηση της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας, όπου δήλωσε πως το ΕΣΥ ήταν σε πλήρη ετοιμότητα. Ευχαριστώ.